8,9% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών χωρίς τα καύσιμα τον Φεβρουάριο του 2011 σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου του 2010, έναντι αύξηση 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009. Μια πτώση η οποία σύμφωνα με τον εμπορικό κόσμο ήταν αναμενόμενη αφού η κρίση και η έλλειψη ρευστότητα στην αγορά έχουν μειώσει και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Δυστυχώς είναι ένα πράγμα που το περιμένουμε. Εφόσον υπάρχει κρίση, έλλειψη ρευστότητας, οι τράπεζες δεν δίνουν καταναλωτικά προϊόντα και γενικά έχουν μειωθεί μισθοί, συντάξεις και αρκετά άλλα πράγματα, μειώθηκε και οι ανάγκες, οι αγοραστικές ανάγκες των καταναλωτών ή τις μειώσαν ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει ότι 10% έχουμε λιγότερο τζίρο από πέρσι τέτοιο καιρό. Αυτό σημαίνει, σαν γενικό όγκος λιανεμπορίου, αυτό σημαίνει ότι για να το καταπολεμήσουμε θα πρέπει οι ξανθιώτες να μένουν ουσιαστικά και να αφήνουν τα λεφτά τους στην αγορά της Ξάνθης. Μόνο έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μείωση με τις λιγότερες απώλειες όσον αφορά κλεισίματα μαγαζιών ή άλλα πράγματα. Μια κατάσταση η οποία σύμφωνα με τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης αναμένεται να γίνει ακόμα χειρότερη μετά και τα τελευταία μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Μετά τα τελευταία μέτρα που εξαγγέλει χθες για ενιαία μισθολόγια, για έξτρα φόρο επιδρομές, ναι, θα περιμένουμε και άλλη μείωση του όγκου των συναλλαγών. Αυτό δυστυχώς, ενώ στις πέρσι, τέλος του έτους του περσινού, η προβλέψη ήταν ότι θα στρώσει μετά τον έκτο μήνα, μετά τον Ιούνιο. Δυστυχώς φέτος, αρχίζοντας το καινούριο έτος, οι προβλέψεις λένε ότι θα συνεχιστεί για όλο το 2011. Οπότε περιμένουμε και άλλη μείωση. Κάμψη η οποία αποδεικνύει περίτρανα την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών, η οποία δυσχεραίνει μέρα με τη μέρα και με κάθε νέο οικονομικό μέτρο που εξαγγέλει η κυβέρνηση.